Ξεκινάει η καταγραφή, έχει 20 λεπτά για την παρουσίαση. Ωραία. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία υλοποιήσαμε ένα σύστημα επικοινωνίας για τους φοιτητές και τους καθηγητές του τμήματος. Αρχικά θα δούμε την εισαγωγή, τα παρόμοια συστήματα και το θεωρητικό υπόβαθρο. Στη συνέχεια θα δούμε το σχεδιασμό και ανάπτυξη του συστήματος, τις λειτουργίες και διεπαφή χρήστη και τέλος τα συμπεράσματα και τις μελλοντικές επεκτάσεις. Το πρόβλημα που παρατηρείται στα συστήματα που ήδη κυκλοφορούν είναι ότι απαιτούν εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού. Τα περισσότερα είναι συστήματα γενικής χρήσης, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο σύστημα αποκλειστικά για τηλεκπαίδευση. Τα περισσότερα από αυτά τα συστήματα δεν καταγράφουν ιστορικό τηλεδιασκέψεων είτε ατομικών αναφορών χρήστη και δεν είναι αξιόπιστα στην διεξαγωγή εξετάσεων, καθώς όλοι οι φοιτητές μπορούν να βλέπουν την οθόνη όλων των φοιτητών, με αποτέλεσμα η διαμήρυση οθόνης να μην είναι δυνατή. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από αυτά τα συστήματα. Είναι το GoToMeeting, το Discord, το Zoom, Skype, WebEx, SAP Arin, Google Meet. Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες προγραμματισμού. Για το front-end χρησιμοποιήθηκε η HTML5, Bootstrap για το responsive design, CSS3 για τις μορφοποιήσεις, JavaScript και jQuery για τους ελέγχους και για τη διαδραστικότητα. Επίσης, JavaScript χρησιμοποιήθηκε και για το backend κομμάτι του ιστοχώρου, καθώς το Node.js είναι μια τεχνολογία η οποία χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο JavaScript για τη βάση δεδομένων MySQL και διάφορα λογισμικά εργαλεία, όπως το Hyper και το PuTTY για σύνδεση με το Zafora από λογισμικό Ubuntu και λογισμικό Windows αντίστοιχα. Και το Atom είναι ένας επεξεργαστής κειμένου, σε αυτόν έγινε η συγγραφή του κώδικα του συστήματος. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία WebRTC. Το WebRTC, Web Real Time Communication, είναι η σύνδεση του browser με τη συσκευή, ώστε να έχουμε επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Το WebRTC έχει τρεις τοπολογίες, η peer-to-peer, η SFU και η MCU. Η peer-to-peer, κάθε χρήστης στέλνει και δέχεται τις ροές των άλλων χρηστών, δηλαδή για 4 χρήστες έχουμε νήμιον 1 ροές. Και είναι κάτι το οποίο απαιτεί μεγάλο εύρος bandwidth, το οποίο δεν μας καλύπτει. Η αρχιτεκτονική SFU, όλοι οι χρήστες στέλνουν μια ροή σε έναν σερβερ και κάνουν download τις υπόλοιπες ροές των άλλων χρηστών. Αν κάποιος χρήστης έχει κάποιο πρόβλημα, απλά δεν στέλνει τη ροή του και συνεχίζεται κανονικά η επικοινωνία. Είναι κατάλληλη αρχιτεκτονική για ADSL δίκτυα και είναι η αρχιτεκτονική η οποία υλοποιήσαμε το σύστημά μας. Η αρχιτεκτονική MCU, κάθε χρήστης στέλνει την ροή του σε ένα κεντρικό σερβερ, μαζεύει όλες τις ροές των χρηστών, τις κάνει μία μοναδική ροή και τις στέλνει πίσω στους χρήστες. Το πρόβλημα με αυτή την αρχιτεκτονική είναι ότι αν ένας χρήστης έχει ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, δεν στάλθηκε κάποιο πακέτο, σταματάει τελείως η επικοινωνία και όπως γίνεται τυλιτό, δεν μας βοηθάει για την υλοποίηση του συστήματος. Αρχίζουμε. Συνεχίζουμε με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη και τις απαιτήσεις του συστήματος. Το σύστημά μας υποστηρίζει δύο κατηγορίες λειτουργίας, με εγγραφή και ονομαστική σύνδεση στο σύστημα, είτε χωρίς εγγραφή και σύνδεση. Το κομμάτι του ιστοχώρου που χρειάζεται βάση δεδομένων υλοποιεί δύο κατηγορίες χρηστών, τον διαχειριστή και τον απλό χρήστη. Οι κοινές δυνατότητες του διαχειριστή και του απλού χρήστη είναι σύνδεση και αποσύνδεση από το σύστημα, επεξεργασία προφίλ, δημιουργία συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη και οι επιπλέον λειτουργίες του διαχειριστή είναι ένα ιστορικό τηλεδιασκέψεων, ατομικές αναφορές χρήστη, επεξεργασία χρήστη, ενεργοποίηση δωματίων εξεταστικής. Όσον αφορά σε επίπεδο τηλεδιάσκεψης, οι κοινές δυνατότητες του διαχειριστή και του χρήστη είναι προβολή βίντεο, ήχου, διαμήρυση οθόνης, ρυθμίσεις συσκευών πολυμέσων, συμμετοχή σε γραπτή συνομιλία, έξοδος από τη τηλεδιάσκεψη. Και οι επιπλέον λειτουργίες του διαχειριστή είναι ζωντανή σχεδίαση, καταγραφή τηλεδιάσκεψης, αποστολή αρχείων, ενεργοποίηση, απενεργοποίηση μικροφώνων, απενεργοποίηση βίντεο και διαγραφή χρήστη από τηλεδιάσκεψη. Η βάση δεδομένων αποτελείται από τρεις πίνακες.
επειδή είναι ένα σύστημα το οποίο διεξάγεται σε πραγματικό χρόνο, τα μόνα στοιχεία που μπορούμε να καταγράψουμε είναι κατά την εγγραφή του χρήστη, κατά την είσοδο του χρήστη και κατά την έξοδο του χρήστη από ένα δωμάτιο τηλεδιάσκεψης. Ο πίνακας users καταγράφει τα στοιχεία του χρήστη κατά την εγγραφή. Επίσης, έχει κάποια πεδία που είναι ο ρόλος που θα έχει, αν θα είναι διαχειριστής ή χρήστης. Το reset link, το οποίο χρησιμοποιείται για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης, αν ο χρήστης το έχει ξεχάσει. Το status, το οποίο είναι για ενεργοποίηση του λογαριασμού κατά την εγγραφή μέσω email. Και το exam status είναι για ενεργοποίηση της εξεταστικής περίοδου. Ο πίνακας room κρατάει τα στοιχεία του χρήστη κατά την είσοδο, ημερομηνία και ώρα, και ο πίνακας report, ημερομηνία και ώρα εξόδου. Για την ασφάλεια του συστήματος χρησιμοποιήθηκε και η κρυπτογράφηση όλων των κωδικών πρόσβασης στη βάση δεδομένων με ένα πακέτο του Node.js, το bcrypt. Ασφαλή σύνδεση HTTPS με πιστοποιητικά και κλειδί πιστοποίησης. Επικύρωση εισαγόμενων δεδομένων, χρήση sessions για προστασία από SQL επιθέσεις, διακριτά δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα, χρήση μεταβλητών περιβάλλοντος για να προστατεύσουμε τις ευαίσθητες πληροφορίες του ιστοχώρου, όπως είναι το όνομα της βάσης δεδομένων και η κωδική των cookies και διάφορα τέτοια ευαίσθητα στοιχεία, και η εμφάνιση κατάλληλων μηνυμάτων ελέγχου. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα συνδυασμό email και password, άμα ο κωδικός είναι λάθος, δεν θα εμφανίσουμε ένα μήνυμα ότι ο κωδικός είναι λάθος, θα εμφανίσουμε ένα μήνυμα ότι το email ή ο κωδικός είναι λάθος. Και συνεχίζουμε με τις λειτουργίες και την διεπαφή χρήστη. Η πρώτη σελίδα που αντικρίζει ο χρήστης όταν συνδέεται στο σύστημα είναι η σελίδα προορισμού. Η σελίδα προορισμού έχει τρεις συνδέσμους. Ένας για τη σελίδα της σύνδεσης, ένα για τη σελίδα εγγραφής και έναν για είσοδο σε ανώνυμη τηλεδιάσκεψη. Η σελίδα εγγραφής περιέχει μία φόρμα η οποία περιέχει όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Το πεδίο email ακολουθεί το μοτίβο του τμήματος. Το username συμπληρώνεται αυτόματα και η ενεργοποίηση, εφόσον όλα τα στοιχεία είναι σωστά, γίνεται μέσω του email. Εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει το email του, μπορεί να κάνει login με το username και το password. Αν θυμάται το password, μπορεί να κάνει επανέκδοση του κωδικού μέσω του email. Η είσοδος σε ανώνυμη τηλεδιάσκεψη, μπορεί ο χρήστης να εισέρθει από τη σελίδα προορισμού πατώντας το κουμπί Creator Join Meeting. Θα του εμφανίσει μια σελίδα στην οποία θα του ζητάει να πληκτρολογήσει ένα κωδικό, ένα κωδικό δωματίου, είτε να χρησιμοποιήσει ένα τυχαίο κωδικό δωματίου που προσφέρεται από το σύστημα. Εφόσον πατήσει το κουμπί Join to Room, θα εμφανίζει ένα πεδίο να συμπληρώσει το όνομά του και να επιλέξει αν το μικρόφωνο ή η κάμερά του θα είναι ενεργοποιημένα κατά την είσοδο του δωμάτιου τηλεδιάσκεψης. Σε αυτήν την εικόνα βλέπουμε ένα δωμάτιο τηλεδιάσκεψης. Αριστερά βρίσκεται το μενού, το οποίο ανοίγει και κλείνει, είναι ένα sign-up μενού. Και στο δεξιά τμήμα βλέπουμε τρεις συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν διαμοιράσει την οθόνη τους. Εφόσον ο χρήστης συνδεθεί στο σύστημα, είτε θα είναι διαχειριστής, είτε θα είναι απλός χρήστης. Ο απλός χρήστης μπορεί μόνο να δημιουργεί και να συμμετέχει σε δωμάτια τηλεδιάσκεψης. Ο διαχειριστής έχει κάποιες παραπάνω δυνατότητες, όπως είναι η εξεταστική, τα μέλη, οι αναφορές και η έγκριση. Συνεχίζουμε τις σελίδες του διαχειριστή. Η σελίδα μελών περιέχει όλα τα μέλη που χρησιμοποιούν την εφαρμογή, και τους φοιτητές και τους διδάσκοντες. Υπάρχει αναζήτηση. Υπάρχουν διάφορες ενέργειες για κάθε φοιτητή. Αν ο διαχειριστής πατήσει View, θα του εμφανίσει όλες τις τηλεδιασκέψεις που έχει συμμετάσχει ο συγκεκριμένος φοιτητής. Είναι η εικόνα αυτή εδώ κάτω. Αν πατήσει επεξεργασία, μπορεί να αλλάξει έναν φοιτητή σε διαχειριστή, είτε να αλλάξει κάποια στοιχεία του που μπορεί να έχει κάνει λάθος κατά την εγγραφή. Είναι η δεξιά εικόνα. Μπορεί να τον διαγράψει ή να απενεργοποιήσει το email του άμα κάνει διακοπή σπουδών ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης υπάρχει σελιδοποίηση και πόσους χρήστες θέλει να βλέπει ανά σελίδα. Η σελίδα αναφορών περιέχει όλες τις τηλεδιασκέψεις που έχουν ολοκληρωθεί από όλους τους φοιτητές ή τους διδάσκοντες.
υπάρχει αναζήτηση και η σελιδοποίηση και πόσες αναφορές θέλει να βλέπει ανά σελίδα. Η σελίδα έγκρισης είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επιβεβαίωσης εγγραφής νέου χρήστη σε περίπτωση που ο σερβερ της σχολής μπορεί να έχει πέσει και να μην έχουν πρόσβαση στο email, να μπορεί και χειροκίνητα να αποδεχτεί κάποιο εγγεγραμμένο. Η σελίδα εξαστικής μπορεί ο διαχειριστής να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την εξεταστική περίοδο. Αν ενεργοποιήσει την εξεταστική περίοδο, εμφανίζεται στο παράθυρο του χρήστη μια επιλογή exams, η οποία περιέχει ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια τηλεδιάσκεψης, στα οποία ο χρήστης βλέπει μόνο το παράθυρο το δικό του, ενώ ο διαχειριστής βλέπει τα παράθυρα όλων των χρήστων. Στη σελίδα τηλεδιάσκεψης υπάρχουν επιλογές οι οποίες είναι κοινές και επιλογές οι οποίες έχει επιπλέον ο διαχειριστής. Κάποιες από τις κοινές δυνατότητες είναι προβολή βίντεο ήχου, διαμήρωση οθόνης, γραπτή συνομιλία, συμμετέχοντες, ρυθμίσει πολυμέσων, διαμήρωση δωματίου, σήκωση χέρι, έξοδο από τη συνομιλία. Οι επιπλέον δυνατότητες του διαχειριστή είναι καταγραφή τηλεδιάσκεψης, αποστολή αρχείων, ζωντανή σχεδίαση, κλείδωμα, ξεκλείδωμα δωματίου. Και συνεχίζουμε με τις επιλογές της τηλεδιάσκεψης. Η διαμήρωση δωματίου προσφέρει στον χρήστη έναν εύκολο τρόπο να αντιγράψει το link ή να το στείλει σε ένα email, είτε να στείλει το barcode με ένα screenshot. Επίσης, εμφανίζεται όταν συνδέεται σε ένα δωμάτιο τηλεδιάσκεψης, είναι το πρώτο που εμφανίζεται για να καλωσορίσει τον χρήστη. Η επιλογή ρυθμίσης πολυμέσων μπορεί ο χρήστης να ρυθμίσει από ποια συσκευή θέλει να επικοινωνεί. Η επιλογή διαμήρωση οθόνης ζητάει από το χρήστη να διαμοιράσει είτε ολόκληρη την οθόνη, είτε ένα παράθυρο, είτε μια καρτέλα browser, στη συγκεκριμένη περίπτωση Chrome tab. Η καταγραφή οθόνης εμφανίζει το ίδιο μήνυμα, αλλά με το τι θέλει να καταγράψει, ολόκληρη την οθόνη, ένα παράθυρο ή μια καρτέλα browser. Και υπάρχουν διάφορες επιλογές, start recording, pause, resume, stop. Όταν ο χρήστης πατήσει stop recording, κατεβαίνει τοπικά στον υπολογιστή ένα αρχείο της μορφής .web.me. Η επιλογή γραπτή συνομιλία, υπάρχει επιλογή για αποθήκευση συνομιλίας, εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να αποθηκεύσει συνομιλία, καθάρισμα της συνομιλίας τοπικά μόνο, χαρακτηριστικός ήχος σε μήνυμα, όταν ένας χρήστης στείλει ένα μήνυμα, εμφανίζεται το παράθυρο κεντρικά της οθόνης και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και υπάρχει επιλογή χρήση emoticons. Η επιλογή σήκωσε χέρι, όταν ο χρήστης επιλέξει σήκωσε χέρι, εμφανίζει ένα ενημερωτικό μήνυμα δεξιά στην οθόνη ότι ο τάδε χρήστης σήκωσε το χέρι. Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και εμφανίζεται στον πίνακα των συμμετεχόντων και στην εμφάνιση του παράθυρου του χρήστη, όπως φαίνεται και στην εικόνα εδώ. Η επιλογή ζωντανή σχεδίαση είναι μια επιλογή του διαχειριστή. Μπορεί να σχεδιάσει, να επιλέξει αντικείμενο, ανέρση, επανάληψη, εισαγωγή εικόνας από συσκευή, είναι αυτή εδώ η εικόνα, εισαγωγή εικόνας με URL, εισαγωγή κειμένου, εισαγωγή κύκλου ευθείας τετράγωνου, αποθήκευση, σβήσιμο με επιλογή, διαγραφή όλων, κλείσιμο. Εδώ να επισημάνω ότι ο απλός χρήστης βλέπει ακριβώς την ίδια εικόνα με τη μόνη επιλογή, την αποθήκευση. Επίσης, μπορεί να ρυθμίσει και το μέγεθος γραμμής, το χρώμα και το background του whiteboard. Το παράθυρο συμμετέχοντες, ένας απλός χρήστης απλά μπορεί να δει ποιοι συμμετέχουν στο δωμάτιο και άμα έχουν κλειστή κάμερα ή μικρόφωνο ή άμα έχουν σηκώσει χέρι. Ένας διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει όλα τα μικρόφωνα, να απενεργοποιήσει όλες τις κάμερες, να διαγράψει, να διώξει όλους τους χρήστες από το δωμάτιο ή μπορεί και να διώξει μόνο έναν ή να κλείσει το μικρόφωνο μόνο ενός ή την κάμερα ή να ενεργοποιήσει το μικρόφωνο. Σε περίπτωση που ένας διαχειριστής διώξει έναν χρήστη, εμφανίζει το μήνυμα ότι ο διαχειριστής σε διαγράψει από το δωμάτιο. Η επιλογή κλείδωμα-ξεκλείδωμα δωματίου είναι μια επιλογή και αυτή του διαχειριστή. Έχει κατάσταση ανοιχτή και κλειστή. Όταν ο διαχειριστής κλειδώνει το δωμάτιο, εμφανίζεται δεξιά πάνω της οθόνης ένα μήνυμα ενημερωτικό. Άμα το ανοίξει, εμφανίζεται το από κάτω. Και σε περίπτωση που ένας χρήστης προσπαθήσει να συνδεθεί σε ένα δωμάτιο το οποίο είναι κλειδωμένο, το εμφανίζει το συγκεκριμένο μήνυμα και όταν πατήσει το κουμπί OK θα τον μεταφέρει στην αρχική σελίδα.
Συμπεράσματα. Δεν απαιτείται εγκατάσταση συλλογισμικού παρά μόνο ένας browser για τη σύνδεση. Υποστηρίζεται από όλες τις σύγχρονες συσκευές και browser. Το WebRTC, είναι μια τεχνολογία που υποστηρίζεται από όλους τους browsers. Λειτουργεί με εγγραφή στο σύστημα και χωρίς, χρήσιμο εργαλείο για τους καθηγητές και τους φοιτητές. Υποστηρίζει ταυτόχρονη διαμήρωση οθόνης από τους χρήστες. Υποστηρίζει λειτουργία για εξεταστική περίοδο και ιστορικό τηλεδιασκέψεων και ατομικών αναφορών του χρήστη. Μελλοντικές επεκτάσεις. Προσθήκη εντοπισμού προσώπου σε περίπτωση που ο χρήστης, φύγει από τη θέση του να ενημερώνει τον διαχειριστή ότι κάποιος έφυγε από τη θέση του σε περίπτωση εξετάσεις κατά κύριο λόγο. Προσθήκη παραμέτρων και κώδικα για την προσθήκη περισσότερων πανεπιστημίων. Προσθήκη φωτεινής ένδειξης χαρακτηριστικού ήχου για εντοπισμό τρίτων λογισμικών. Στη συνέχεια ακολουθεί μια επίδειξη του συστήματος που υλοποιήθηκε στον παρακάτω σύνδεσμο. Να δημιουργήσω. Κύριε Δικασγένεια, μου βγάζει ένα μήνυμα ο Ζαφόρα. Λέει ότι χρησιμοποιείται, ότι κάποιος τρέχει στην πόρτα 45.000. Μήπως εκτελείς κάτι άλλο? Όχι, όχι, μόλις το άνοιξε το κουτί. Για να κάνω ένα restart. Έχεις άλλη πόρτα τώρα. Ορίστε. Άλλη πόρτα μπορείς να το βάλεις. Θα μας επιτρέψει το firewall. 45.001. 45? 001 βάλει. Ωραία. Άντως, βλέπω εσύ εκτελείς το node ήδη στην πόρτα 45.000. Δηλαδή, στους αφόρα που συνδέθηκα, εκτελείται ήδη, ίσως έχει μείνει από προηγούμενη συνεδρία. Ίσως να το έκανες clean, δηλαδή. Μόλις το δοκίμασα το πρωί, αλλά το έκλεισα αυτό. Να το αφήσω 45.000. Κάτσε, το κάνω πιο τότε, περίμενε λίγο. Για να κοιμάσαι να το ξεκινήσεις, το έκανε εκεί. Ξεκινάει. Ναι, ναι, ξεκίνησε, βρε. Θα πω τυπώ. Δεν ξεκίνησε. Πες μας κιόλας τι κάνεις κάθε φορά. Ναι, ναι, μη σημαντώ. Συνδέθηκα, θέλετε να στείλω το link, θέλετε να συνδεθεί κανένας. Στείλ το ζωτάκ, συνέχισε εσύ, αν θέλει να μπεις, θέλει να μπει, πάλι το ζωτάκ. Μου αφήνει επειδή έχω κάνει share. Ωραία, αυτό δεν είναι το link. Ωραία, συνέχισε εσύ γρήγορα, γιατί ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες επιλογές, όπως τις αναλύσαμε κιόλας. Μπορεί κάποιος να κλειδώσει το δωμάτιο, εμφανίζει όλους τους χρήστες lock the room. Μπορούμε να δούμε τους participants,
Το whiteboard εμφανίζεται, άμα σχεδιάσει κάποιος, εμφανίζεται από το χρήστη και μπορεί να αποθηκεύσει. Μπήκε ένας, άμα θέλετε να δοκιμάσετε να σχεδιάσετε κάτι. Υπάρχει επιλογή file sharing, μπορώ να στείλω ένα φάκελο στους υπόλοιπους συμμετέχοντες και να το κάνω download. Μπορώ να σηκώσω το χέρι και εμφανίζει και ότι το σήκωσα και ακούγεται και ένας χαρακτηριστικός ήχος. Υπάρχει δυνατότητα full screen. Το chat, άμα γράψω ένα μήνυμα θα το εμφανίσει μπροστά και θα ακουστεί και ένας χαρακτηριστικός ήχος. Μπορεί να αλλάξουμε από τα settings. Εδώ δεν μου πιάνει το βίντεο, επειδή έχω συνδεθεί από το Zoom, οπότε δεν το πιάνει. Μπορεί να κάνει recording. Μπορώ να κάνω ένα record, έτσι, για να δούμε ότι αν πατήσω stop, κατεβάζει ένα αρχείο .webme. Επίσης, στο chat εδώ μπορούμε να το επιθηκεύσουμε, κατεβάσει ένα αρχείο .txt. Στο whiteboard, επίσης μπορώ να αποθηκεύσω το .png αρχείο, μπορώ να εισάγω εικόνες, σχήματα, οτιδήποτε. Αυτά πάνω κάτω. Άνοιξα και τώρα και ένα παράθυρο εδώ πέρα, ανοίγω το whiteboard, άμα σχεδιάσω κάτι βλέπετε ότι το εμφανίζει, μπήκα από σταθερό υπολογιστή. Αν σηκώσω χέρι, το εμφανίζει ότι ο Σταύρος σήκωσε χέρι. Άλλο. Άμα κλειδώσω το room, φαίνεται. Επίσης, άμα ενεργοποιήσω την κάμερα. Κύριε Δασκηγέννη, μπορεί να ενεργοποιήσει την κάμερα εσείς, γιατί εμένα δεν μου εμφανίζει τις κάμερες. Μάλλον έχει μπερδευτεί από το Zoom. Επειδή έχεις το Zoom την κάμερα, δεν μπορεί να ενεργοποιήσει. Ναι, εδώ στον σταθερό που δεν έχω κάμερα, το εμφανίζει. Τέλος πάντων, άμα κάνω ένα κλικ, μπορώ να φέρω μπροστά το παράθυρο. Τώρα έχει κολλήσει και το λάπτοπ. Ναι. Μπορώ να φέρω όποιο παράθυρο θέλω μπροστά. Έχω ενεργοποιήσει την κάμερα τώρα. Δύο φορές. Ναι, πατήσατε, έκανε κόλληση. Πατήσατε φορές, ναι. Ναι. Άμα αργήσει να γίνει το load και πατήσετε πολλά κλικ, μπορεί να μπαγκάρει καμιά φορά. Άλλο, για να δω λίγο, να κάνω screen. Έκανα και εγώ screen από σταθερό. Υποστηρίζει επίσης και βίντεο και screen ταυτόχρονα, άμα θέλει κάποιος να φαίνεται και το πρόσωπό του και να κάνει screen. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα είχαμε τον bug εδώ με την κάμερα. Δεν μπορώ να κάνω start γιατί έχω κάνει από το Zoom, οπότε δεν διαβάζει κάτι σωστά. Και εδώ το βίντεο δεν φαίνεται. Όχι, δεν μπορεί να γίνει share η κάμερα από άλλη εφαρμογή. Έχει αποκλειστική κλίση στο Zoom. Δεν μπορεί να πάρει και άλλη εφαρμογή. Ναι. Γιατί είδα και κατά την είσοδο στο δωμάτιο, είδα ότι μου έχει βγάλει το τέλειο, την κάμερα εδώ. Μου έχει βγάλει την κάμερα. Εδώ κανονικά έχει μια κάμερα. Ωραία. Εντάξει. Νομίζω έχεις κάνει μια καλή επίδειξη. Ας πάμε λοιπόν στις ερωτήσεις. Ωραία. Οκ. Okay, ας το έτσι. Μην σταματήσεις το σερ. Μπορεί να θέλει να ρωτήσουμε κάτι. Ωραία. Λοιπόν. Περνάμε στις ερωτήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Υπενθυμίζω οι συνεξεταστές είναι ο κύριος Ζυγκυρίδης και ο κύριος Κοντοψάλτης, οπότε μπορούν να ρωτήσουν. Ήθελε τον ήχο μας, έχουν έκο από τη σελίδα αυτή. Α, μισό λίγο. Πώς το έχω... Όχι, mute είναι. Μήπως ακούγεται το λάπτοπ. Καλά, κλείσω έτσι, ναι, δεν πειράζει. Για να μην ακούγεται... Επιστροφή. Μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις από τους εξεταστές. Θα ξεκινήσω εγώ ή θα ξεκινήσω ο Θόδωρος.
Ξεκίνα εσύ, κατέβω. Οκ. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα για τη δουλειά σου. Ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι έκανες αρκετή δουλειά. Έχω δύο-τρεις ερωτησούλες λίγο, να, πιο πολύ να αντιληφθώ ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, να ξεκινήσω λίγο με το WebRTC. Το οποίο το WebRTC είναι κάποιο πρωτόκολλο, είναι κάποιο application service, είναι εγκατεστημένο στον server στο Zafora, είναι κάποιο cloud service, τι είναι αυτό? Όχι, είναι μια τεχνολογία ανοιχτού κώδικα, η οποία είναι προσβάσιμα μέσα κώδικα JavaScript. Εμείς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, υπάρχει module στο Node.js WebRTC. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει έναν server, media server, το MediaSoup SFU, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το χειρισμό των μέσων. Το WebRTC είναι απλά η αποδοχή των μέσων από τον browser στη συσκευή. Αυτό. Γενικά όμως υπάρχει και σαν, στο Node.js υπάρχει και σαν module να το προσθέσεις, απλά είναι η πρώτη αρχιτεκτονική που είπαμε, η peer-to-peer. Είναι αυτή που θέλει το παραπάνω υπολογιστική δύναμη και μεγάλο bandwidth. Άρα δηλαδή, για να καταλάβω, το WebRTC βρίσκεται σαν κώδικας μέσα στην εφαρμογή σου? Ναι, ναι. Τοπικά, δηλαδή τώρα στο browser. Τοπικά, το χειρισμό των μέσων. Το JavaScript εκεί μέσα, δεν συνδέεται. Ναι, ναι. Άλλο. JavaScript, εδώ τον χειρισμό των μέσων το κάνει αυτό το πακέτο, το media που έχω εγκαταστήσει. Και εγώ απλά έχω ενώσει το client, το server, με ένα πακέτο, το socket.io. Εγώ έχω απλά συνδέσει, έχω κάνει την επικοινωνία. Μάλιστα. Okay. Και το συγκεκριμένο αυτό εργαλείο, τι είδους πρωτόκολλο χρησιμοποιεί για να στέλνει όλα τα streams? Εννοώ, δηλαδή, χρησιμοποιεί TCP, χρησιμοποιεί UDP. CCTP, νομίζω. CCTP. CCTP, ναι, ναι. Γιατί και εγώ αυτό το πακέτο είχε ένα documentation 4.000 σελίδες που με πόνεσε το κεφάλι. Ήταν πάρα πολλά αυτά. Είχε πάρα πολλή πληροφορία. Και εντάξει, εμάς μας ένοιαζε το design, ο χειρισμός των μέσων ήταν αποκλειστικά αυτού του πακέτου. Δηλαδή πετάγαμε τη συνάρτηση, μας δημιουργούσε το βίντεο, εμείς παίρναμε τη συνάρτηση και τη στέλναμε από το server στο client. Εμείς μόνο τη μεταφορά κάναμε. Okay. Την δημιουργία των ροών την προσφέρει αυτό το πακέτο. Μάλιστα. Εδώ πέρα τώρα πάνω να σου πω ότι θα περίμενα και στην διπλωματική αλλά και στην παρουσίαση να μας δείξεις ένα διάγραμμα αρχιτεκτονικής του συστήματος, δηλαδή ένα conceptual architecture, τέλος πάντων, να μπορέσουμε να αντιληφθούμε πώς έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το εργαλείο, γιατί μας έχεις δείξει πώς είναι η βάση δεδομένων, τέλος πάντων κάποια διαγράμματα για τη βάση δεδομένων. Και μας έχεις δείξει πάρα πολλά πράγματα πάνω στην ανάλυση του συστήματος και στο πώς περίπου πρέπει να είναι σχεδιασμένο, δηλαδή το HCI, έτσι. Ναι, αλλά ναι. Για την πραγματική δουλειά πίσω από όλο αυτό από αυτό που βλέπουμε πίσω από τις φόρμες, δεν έχεις πει καμία κουβέντα. Ούτε στη διπλωματική, ούτε και εδώ πέρα. Δηλαδή, νομίζω είναι κάτι το οποίο λείπει μέσα από το... Γιατί είναι ένα software σύστημα αυτό που έκανες, δεν είναι μια απλή ιστοσελίδα. Να πεις ότι έγραψα HTML και τελείωσα. Είναι ένα software system αυτό. Δεν θα έπρεπε να έχει ένα διάγραμμα που να βλέπουμε ποια components είναι συνδεδεμένο με ποιο. Όλα αυτά που μαθαίνουμε τέλος πάντων στο software engineering. Και επίσης μία τελευταία ερώτηση. Προτελευταία μάλλον, με ποιο τρόπο γίνεται capture η οθόνη ενός χρήστη? Δηλαδή, εννοώ, τι χρησιμοποιείς για να κάνεις capture την οθόνη ενός χρήστη? Εννοείται να κάνουμε screen sharing. Σωστά. Είναι πάλι συνάρτηση αυτού του πακέτου, το οποίο μας προσφέρει, μας πετάει, συνδέεται με τον browser, μας πετάει ότι τι θες να διαμοιράσεις. Είναι μια απλή συνάρτηση. JavaScript.
Είναι μια απλή συνάρτηση JavaScript η οποία τη δίνει το πακέτο το WebRTC. Ναι, ναι. Είναι του Mediasoup SV, είναι αυτήν της τεχνολογίας. Μάλιστα. Τότε, εφόσον όλη την μαγική δουλειά την κάνει το WebRTC, θα έπρεπε προφανώς να το περιγράψεις με μεγαλύτερη σαφήνεια. Έτσι. Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Είπες έχεις μηχανισμούς ασφαλείας. Μίλησες για δικαιώματα χρηστών, μίλησες για κρυπτογραφήσεις, για τέτοια πράγματα. SQL injection μπορείς να αποτρέψεις. Το SQL injection... Έχω χρησιμοποιήσει ένα πακέτο του Node.js, το JSON Web Tokens, στο οποίο είναι σαν τα session, είναι κάτι σαν το sessions, απλά παίρνει ένα στοιχείο του χρήστη, το κάνει sign, το ID για παράδειγμα, έχω βάλει το ID και στην ουσία αυτή είναι η ασφάλεια από τα SQL injections. Αν εννοείται αυτό. Ναι, γιατί γενικώς το SQL injection είναι μια τεχνική να κάνεις υποκλοπές πάνω σε συστήματα, διαδικτυακά συστήματα, τα οποία βέβαια εκμεταλλεύονται κάποια κενά που δημιουργούνται μέσω της χρήσης του database server MySQL. Ναι. Οπότε εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες τεχνικές, αλλά βέβαια οι τεχνικές αυτές που έχω εγώ στο μυαλό μου είναι για PHP κώδικα. Δεν ξέρω εδώ πέρα. Το Node.js ναι, δεν έχει ακριβώς. Έχει αυτά τα πακέτα, έχει τα JSON Web Tokens, είναι διαφορετικά. Μάλιστα. Μάλιστα. Βέβαια, επειδή μιλάμε για μια σελίδα που διεξάγεται σε πραγματικό χρόνο, τα μόνα στοιχεία που έχουμε να προστατεύσουμε είναι τα στοιχεία του τον κωδικό του χρήστη, είναι τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι πολύ σοβαρό να προστατεύσουμε. Δηλαδή οι κωδικοί, η βάση δεδομένων, αυτά. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη βάση δεδομένων. Αυτό εννοώ. Είναι... Ναι, οκ. Κατανοητό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και στον κύριο Κυρίδη. Εγώ έχω κανένα 2-3 πράγματα να ρωτήσω διαφημιστικά πιο πολύ. Να ξεκινήσω λίγο από αυτό, από ένα κομμάτι. Η ερώτηση λίγο πιο πολύ είναι για να καταλάβω, ας πούμε, ποια κομμάτια παίρνεις έτοιμα και ποια κομμάτια επί ουσίας γράφεις κώδικα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακό να παίρνεις κάποια πράγματα έτοιμα, προφανώς, έτσι. Δηλαδή και στα δικά μου που είναι εντελώς άσχετα, άμα υπάρχει κάποιο έτοιμο κομμάτι και δουλεύει, θα το πάρουμε. Ας πούμε, τη ζωντανή σχεδίαση που έχεις βάλει εκεί πέρα είναι κάτι που το ανέπτυξες ή είναι κάτι που το πήρες έτοιμο, ας πούμε, και απλώς το ενσωμάτωσες? Η ζωντανή σχεδίαση δεν έχει σχέση με το WebRTC. Είναι απλές συναρτήσεις. Ναι, άρα δεν χρειάζεται να αναπτύξεις ένα κώδικα, ένα εργαλείο από το μηδέν. Είναι μια συνάρτηση που την έβαλες, ας πούμε. Και... είναι ένας κώδικας που βρήκα σε GitHub ή σε YouTube, διάφορα συνδύασα και τη μορφοποίηση την έκανα μόνος μου. Ωραία. Το πώς θα είναι. Κάτι που μου έκανε εντύπωση, είπες ότι, ας πούμε, που στο Zoom δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι λεπτομέρεια βέβαια. Είπες ότι μπορείς εσύ σαν administrator να ενεργοποιήσεις το μικρόφωνο κάποιου χρήστη. Ναι, αν κατάλαβα καλά, αυτό είπες έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχεις κατά κάποιο τρόπο πρόσβαση στον υπολογιστή του και σε επίπεδο hardware το ενεργοποιείς και το απενεργοποιείς ή απλώς κάνεις κάτι άλλο? Στέλνεις ένα... Εδώ κάθε μικρόφωνο έχει ένα peer ID. Κάθε χρήστης που μπαίνει έχει ένα peer ID. Οπότε, άμα επιλέξω εγώ το συγκεκριμένο χρήστη, στέλνει στη συνάρτηση, το κάνει false από true και επιστρέφει το αποτέλεσμα. Αυτό ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί είναι δικαιώματα διαχειριστή. Όχι, το λέω από την άποψη, ρε παιδί μου. Ξέρεις, το Zoom δεν το επιτρέπει να το κάνουμε εμείς αυτό. Τουλάχιστον εγώ, από όσο ξέρω, δεν το επιτρέπει. Γιατί είναι και λίγο θέμα ότι δεν μπορείς κατά κάποιο τρόπο να ελέγχεις του αλλού τον υπολογιστή, παρά μόνο αν έχει δώσει ο ίδιος τη συγκατάθεση του αυτό. Ναι. Γι' αυτό μου έκανε λίγο εντύπωση. Και το τελευταίο κομμάτι είναι και λίγο σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Πρωτοψάλτης, για το κομμάτι του βίντεο επί της ουσίας των streams και όλα αυτά.
Και εκεί εγώ είχα μια ερώτηση. Αν και λίγο πολύ κατάλαβα ποια θα είναι η απάντηση, ότι επί της ουσίας, και επειδή εσύ ανέφερες ότι η υλοποίηση που έχεις επιλέξει είναι αυτή που μάλλον έχει και τις πιο πολλές απαιτήσεις όσον αφορά το bandwidth, επί της ουσίας. Αλλά από την άλλη καταλαβαίνω ότι δεν έχεις εσύ μάλλον, εκτός αν κάνω λάθος και να με διορθώσεις, εσύ σαν administrator ή τέλος πάντων σαν αυτός που ανέπτυξε όλη αυτή εδώ πέρα την πλατφόρμα, δεν έχεις πρόσβαση, για παράδειγμα, στο πόσο bandwidth μπορείς, για παράδειγμα, να αφιερώσεις στο βίντεο κάτι που έχει να ρίξει κάτι πολύ απλό, την ανάλυση, για παράδειγμα, ή να την αυξήσεις την ανάλυση του βίντεο. Μάλλον μπορούμε. Έχεις τέτοια πρόσβαση. Ναι, έχουμε. Και νομίζω έχουμε βάλει πολλές μικρές τιμές, δεν ήξερα πώς θα συνδεθούν. Μπορούμε να ρίξουμε και την ανάλυση και το bitrate, μπορούμε να αλλάξουμε πολλά και τα FPS. Ναι, αλλά αυτό γίνεται manual, φαντάζομαι. Δηλαδή ότι θα μπεις εσύ όταν διαπιστώσεις π.χ. κάποιο πρόβλημα και θα πεις εδώ πρέπει να ρίξω εγώ την ανάλυση. Δεν γίνεται κάτι με ένα πιο αυτοματοποιημένο τρόπο, έτσι. Όχι, όχι. Και ένα γενικότερο θέμα, και αυτά ξέρεις, θα ρωτώ πιο πολύ διευκρινιστικά, γιατί δεν έχω τόσο συνάφεια με τέτοιου είδους θέματα. Προφανώς, όπως είπες, χρησιμοποιείς κάτι, αυτό το πακέτο να το ονομάσεις. Πακέτο, ναι. Είναι ένας media server αρχιτεκτονικής SFU. Το Zoom, είναι ένας SFU, WebRTC SFU server. Απλά δεν είναι open source, δεν είναι ανοιχτού κώδικα ο Zoom. Τώρα ξέρεις, πάντα υπάρχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, πόσο ασφαλές είναι αυτό να χρησιμοποιείς κάτι το οποίο π.χ. δεν, και το λες και εσύ τώρα, δεν είναι και open source, άρα δεν έχεις και άμεση πρόσβαση για να μπορείς να το ελέγξεις. Το συγκεκριμένο το MediaSoup είναι open source. Αυτό που χρησιμοποιώ εγώ είναι το Zoom, εννοώ δεν είναι open source. Αυτό... εντάξει. Okay. Απλά είναι ίδιες οι αρχιτεκτονικές. Ναι. Αυτό το συγκεκριμένο το πακέτο είναι open source. Υπήρχαν 3-4 σερβερ που μας προσφέρανε δημιουργία ροών, βίντεο, διάφορα τέτοια και διάλεξα το συγκεκριμένο πακέτο. Ήταν και ένα module του Node.js, ήταν συνδυόντως στα χαρά. Αυτό είναι ένα ερώτημα γενικό, δεν είχα κάνει με τη διπλωματική σου. Πόσο αν θέλεις π.χ. να το κάνεις ένα εμπορικό πακέτο αυτό τώρα, λέω εγώ τώρα, κατά πόσο μπορείς να πείσεις τον άλλον ότι ξέρεις αυτό είναι ασφαλές παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα. Πιο πολύ είναι σαν γενικό ερώτημα, όχι να μου απαντήσεις εσύ. Ή άμα θες μπορείς να μου απαντήσεις, δηλαδή αν π.χ. εγγυάσαι ότι ξέρεις, είναι τόσο ασφαλές όσο εγγυάται το Zoom, ας πούμε, ότι είναι κάτι τέτοιο. Σίγουρα ότι δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια εγγυότητα. Είναι ένα open source, δηλαδή πολλοί το παίρνουν, το διαφοροποιούν, βάζουν τα δικά τους. Και εγώ αυτή τη στιγμή πήρα τις συναρτήσεις, άλλαξα, πρόσθεσα δικά μου πράγματα, αυτό. Αλλά εσύ προφανώς σε επίπεδο διπλωματικής το κάνεις, εννοείται αυτό το πράγμα. Απλώς γι' αυτό και πιο πολύ δεν, που μου είπε ο κύριος Πρωτοψάλτης για την αρχιτεκτονική, είχα δει πολλές φωτογραφίες για την αρχιτεκτονική, αλλά μας ενδιαφέρει πιο πολύ η υλοποίηση. Ναι, μεν διάβασα το documentation που ήταν 4.000 σελίδες για τη διαχείριση των μέσων, αλλά μας ενδιαφέρει πιο πολύ ο σχεδιασμός και η υλοποίηση. Και το backend και αυτό το πακέτο μας ενδιέφερε. Απλά για την υλοποίηση, εντάξει. Πιο πολύ πήραμε τα μέσα, αλλάξαμε, κάναμε τις αλλαγές, πρόσβαση σε μικρόφωνα, σίγαση, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια. Ωραία, αυτά δεν μέσα, ξέρω εγώ, ο διαχειριστής να μπορεί να αλλάξει την τιμή του, να κάνει το μικρόφωνο false, να του κλείσει το μικρόφωνο, αυτό βασικά. Να κάνω από εγώ λίγο μια ερώτηση στη συνέχεια της ασφάλειας. Αυτό εκτελείται λοιπόν ο MediaSoup server τώρα αυτή τη στιγμή στο Zapora, ένα server που ελέγχουμε. Τα ροές αυτές του screen share, του βίντεο, του audio στέλνονται στο server και ο server τα προωθεί μετά στους πελάτες. Είναι δηλαδή... Ναι. Ωραία. Έχει χρησιμοποιηθεί το socket.io πακέτο. Υπάρχουν διάφορα. Υπάρχει το web socket. Κάποιος που έχει πρόσβαση λοιπόν στο server μπορεί να ανοίξει ένα sniffer και να καταγράφει όλο το βίντεο. Αυτό δεν ισχύει αυτό, δηλαδή κάποιος που θα έχει πρόσβαση στο σερβερ θα μπορούσε να καταγράφει την επικοινωνία και ό,τι γίνεται ανάμεσα στους χρήστες. Στον Zafora εννοείται, πρόσβαση στο σερβερ. Στο σερβερ, στο Zafora, ναι.
Δηλαδή δεν είναι αυτό που όπως λέει το Zoom είναι encrypted peer-to-peer, δηλαδή δεν έχουμε κρυπτογράφηση από σημείο σε σημείο. Όχι, όχι. Η peer-to-peer, εγώ αρχικά όταν άρχισα την υλοποίηση προσπάθησα να την υλοποιήσω με την peer-to-peer. Η peer-to-peer όμως με δύο συμμετέχοντες μου κράσαν ολόκληρο το PC. Ήθελε πολύ υψηλό bandwidth. Δεν, ναι, μέσω παρέχει ασφάλεια επειδή είναι επικοινωνία browser με browser, αλλά ωραία, δεν μπορούσε να. Okay, Σταύρο. Λοιπόν, να έχει πολλά άτομα. Εντάξει, είναι και αν encrypted όμως το βίντεο ή δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή το βίντεο που στέλνουμε τώρα, αυτό που βλέπουμε την εικόνα, ταξιδεύει αν encrypted μέσα από το δίκτυο, έτσι είναι. Ναι. Ναι, okay. Και το τελευταίο, σε αυτό εσύ σχεδίασες και το frontend και το backend. Έχουμε κάποια εικόνα για το πόσες γραμμές κώδικα έγραψες, γιατί ναι, μεν χρησιμοποίησες συναρτήσεις, αλλά μέσα στις 4.000 σελίδες που είχε, οι συναρτήσεις ήταν πολλές. Δηλαδή, έχεις κάποια εκτίμηση το πόσο κώδικα έγραψες, το έχεις μετρήσει? Νομίζω και στη διπλωματική, όχι νομίζω βασικά, είχα αναφέρει ότι στις γραμμές κώδικας περιέχονται και των πακέτων. Άρα δεν έχεις εσύ κάποια εικόνα ακριβώς ότι πόσες γραμμές είναι δικές σου? Νομίζω ήταν από ό,τι είχαμε, γιατί σκεφτόμουν να βάλω και τις γραμμές των πακέτων ή να βάλω και τις δικές μου. Τις έβαλα συνολικά, θυμάμαι ήταν γύρω στις 8.000 γραμμές, νομίζω κάπου εκεί ήταν. Okay. Και συνολικά πρέπει να ήταν 18, κάπου εκεί. Άρα, το θέμα είναι ένα ολοκληρωμένο προϊόν που ελπίζω να το, εγώ το ήθελα να το χρησιμοποιήσω, ειδικά για να βλέπω απομακρυσμένες οθόνες φοιτητών, αν πηγαίνουν εργαστήρια από απόσταση. Ερώτηση από το κοινό αν έχουμε, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος, κύριος Αραγιαννίδης. Καλησπέρα, επειδή πάει παρά 10, αν προχωρήσουμε. Ναι, ωραία. Δεν έχουμε λοιπόν από κάποια άλλη ερώτηση. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικώς με τους εξεταστές για τον βαθμό. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο. Εγώ ευχαριστώ.